Ο Λεμεσού τελικά υπέκυψε στα τραυματά του. Ενημέρωση από τον Λουκά Παθάρη. Μοιραία έμελε να είναι η απόφαση του Παναγιώτη Σωτηρίου 55 να ανέβει σε σκάλα για να καθαρίσει την ταράτσα του σπιτιού του με τη χρήση λάστιχου νερού. Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά από συνθήκε που διερευνώνται, έχασε την ισορροπία του και έπεσε από ύψο περίπου τριών μέτρων. Κατά την πτώση, το κεφάλι του Σωτηρίου χτύπησε σε τούβλινη λεκάνη φυτών. Το περιστατικό συνέβη χθε βράδυ στην Παρεκκλησά. Αμέσω μετά την πτώση κλήθηκε ασθενοφόρο και ο Παναγιώτη διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Ωστόσο, παρά τι προσπάθειε των γιατρών, υπέκυψε στα τραυματά του. Από τι έρευνε τη αστυνομία έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματική ενέργεια. Τα αίτια του θανάτου του θα διακριβωθούν κατά την νεκροτομή που θα διενεργηθεί τη Δευτέρα.